Συνεχίζεται να βρίσκεται στα άκρα η κόντρα της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη, με φόντο τις καταγγελίες κυβερνητικών στελεχών που κάνουν λόγο για εμπόδια των λειτουργών της στο κυβερνητικό έργο. Μια σφοδρή επίθεση προς τη δικαιοσύνη κατέβαλε ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος κατηγόρησε τις δικαστικές ενώσεις πως ασκούν αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη ως θεσμικό εμπόδιο στη φεουδαρχική αντίληψη κάποιων ότι η εξουσία είναι αποκλειστικό προνόμιο τους και ότι η δικαιοσύνη τους ανήκει και πρέπει να την ελέγχουν. Η δικαιοσύνη για πρώτη φορά δεν ελέγχεται απόλυτα από αυτούς. Η αντιπολίτευση και τα φιλικά προς αυτή μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να εκμεταλλευτούν για άλλη μια φορά τη δικαιοσύνη στην προσπάθειά τους να πλήξουν την κυβέρνηση, όλοι στέλνοντας αυτή σε θεσμική εκτροπή. Τα δικά της πειρά προς την κυβέρνηση για την κριτική που ασκεί στη δικαιοσύνη έριξε η αντιπολίτευση. Οποιασδήποτε δηλώσεις εναντίον της δικαιοσύνης από θεσμικά πρόσωπα είναι θεσμικά ένα λάθος μήνυμα προς πολίτες. Και αν συνεχιστεί αυτή η πορεία της κυβέρνησης, έχω την αίσθηση ότι η ζημιά που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ανυπολόγηση. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι διαμάχες για την τοποθέτηση της Βασιλικής Θάνου ως προϊσταμένη του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης, με την ίδια να δηλώνει πως θα προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμα και χωρίς αμοιβή. Θέλω να εξακολουθήσω να υπηρετώ την πατρίδα μου και τον ελληνικό λαό. Κανείς δεν δικαιούται να καταλογίζει συναλλαγή ή πελατειακή σχέση μεταξύ μου και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, διότι τις υπηρεσίες μου αυτές τις παρέχω χωρίς καμία αμοιβή, αμοιστή. Τέλος, στην πλατεία Συντάγματος, στη διαμαρτυρία για τη φυλάκιση της νεαρής κρατούμενης, η Ριάννας, έδωσαν το παρόν ο Νίκος Φίλης και ο Νίκος Φιδάκης, οι οποίοι ωστόσο το πλήρωσαν ακριβά. Οι παρευρισκόμενοι τους πέταξαν μπουκάλια με νερό αλλά και καφέδες, μιας και ήταν ανεπιθύμητοι, ενώ οι δύο βουλευτές αποχώρησαν αμέσως από τη συγκέντρωση.